Ποια είναι η βάση του συντάγματος, του κάθε συντάγματος. Η βάση του κάθε συντάγματος είναι άλλη παρά η κατοχύρωση της εξουσίας της κυρίαρχης τάξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο σύστημα στο οποίο ζούμε, η βάση του αστικού συντάγματος είναι η κατοχύρωση της εξουσίας της αστικής τάξης, δηλαδή επιστημονικά της δικτακτορίας του κεφαλαίου. Υπάρχει κοινός παρανομαστής στις προτάσεις αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων κομμάτων. Εμείς λέμε βεβαίως, υπάρχει κοινός παρανομαστής στις διατάξεις που προτείνεται να αναθεωρηθούν. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Είναι πρώτον οι αναγκαίες προσαρμογές στους μνημονιακούς νόμους. Μια σειρά μνημονιακοί νόμοι έχουν ψηφιστεί, άρα πρέπει αυτό να υπάρχει και αντανάκλαση στο αναθεωρημένο Σύνταγμα. Δεύτερον, είναι οι αναγκαίες προσαρμογές στις νέες ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου μετά από αυτή την πολύ μεγάλη καπιταλιστική κρίση. Και τρίτον, είναι οι αναγκαίες προσαρμογές στην περαιτέρω θωράκιση του πολιτικού συστήματος, δηλαδή να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα των κυβερνήσεων, του αστικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή της εξουσίας του κεφαλαίου. Η αντιπαράθεσή σας είναι κάλπικη. Έχετε ως προμετωπίδα ορισμένα άρθρα. Παράδειγμα, το άρθρο 16 για την απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τη στιγμή που οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν απαγορεύεται αυτό, άρα υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, ακόμη και τεχνικής εκπαίδευσης. Και πολύ δε περισσότερο τη στιγμή που και η σημερινή κυβέρνηση μετατρέπει τα δημόσια πανεπιστήμια σε πανεπιστήμια ανώνυμες εταιρείες. Είπε η κυρία Φωτίου ότι βεβαίως η πανεπιστημιακή κοινότητα καθορίζει το πρόγραμμα. Αλήθεια? Ποια πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών, όταν δένεται ακόμη περισσότερο τα πανεπιστήμια με τους επιχειρηματικούς ομίλους? Η σύμβαση πανεπιστημίων και επιχειρηματικών ομίλων είναι πρωτοφανής και όλο και διευρύνεται. Η έρευνα, η παραγωγή νέας γνώσης, η καινοτομία δεν είναι άμεσα συνυφασμένη και συνδεδεμένη με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων? Για ποια δημόσια δωρεάν εκπαίδευση μιλάμε στα πανεπιστήμια, όταν οι γονείς ματώνουν και για να περάσουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, αλλά πολύ περισσότερο να μπορέσουν να σπουδάσουν? Για ποια δημόσια δωρεάν εκπαίδευση μιλάτε, όταν εσείς οι ίδιοι πολλαπλασιάζετε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα? Για ποια δημόσια εκπαίδευση μιλάμε, όταν εσείς οι ίδιοι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έχετε υποβαθμίσει την αξία των πτυχίων, μετατρέποντας ουσιαστικά σε διπλώματα λυκείου? Έχετε ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη. Σηκώνετε τη σημαία ότι μέσα από το Σύνταγμα θα κατοχυρώσει την απλή αναλογική. Ποια απλή αναλογική? Με 10% να εξαιρείτε, δηλαδή με 30 έδρες μπόνους. Αυτό είναι απλή αναλογική? Ενισχυμένη λέγεται. Καμία σχέση με την απλή ανώθευτη αναλογική που προτείνει το ΚΚΕ. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, σκιαμαχείτε επί της ουσίας μεταξύ σας, γιατί το ψηφικό σύστημα θέλει και η Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα του συστήματος, στο όνομα πια του εγκλωβισμού της λαϊκής συνείδησης και της χειραγώγησής της, δημιουργώντας ψευδεπίγραφες διαχωριστικές γραμμές. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό. Δεν πειράζεται τίποτα από τα ιερά και τα όσια του Συντάγματος. Βεβαίως δεν θα περιμέναμε να πειράξετε τη συνταγματική κατοχύρωση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, από όπου προέρχεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου εξαιτίας ακριβώς της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας συσσωρεύεται ο παραγόμενος πλούτος όλο και λιγότερα χέρια. Και αλήθεια ισχυρίζεστε ότι εδώ πέρα θέλετε να διευρύνετε την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες, όπως ονομάζεται? Όταν υπάρχει οικονομική ανισότητα, μπορεί να υπάρξει ισοτιμία? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τυπική ισοτιμία, η οποία είναι άδειο πουκάμισο. Δηλαδή, τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες έχουν ο πλούσιος για την πρόσβαση στην υγεία με τον άνεργο, με ένα το φτωχό, τον εξαθλειωμένο? Όχι βέβαια. Έχει πολύ περισσότερες. Δεύτερο που δεν πειράζεται, τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διακρατικές συμμαχίες, στις διεθνείς συμπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως ονομάζουμε εμείς. Έτσι λοιπόν έχετε μέσα από αυτή τη συμμετοχή εκχωρήσει η αστική τάξη της χώρας μας και η κυβερνήση εθελοντικά μια σειρά δικαιώματα.
σε αυτές τις διακρατικές συμμαχίες και τα έχετε εκχωρήσει εθελοντικά ακριβώς για να μπορέσετε αφενός με να θωρακίσετε την εξουσία της αστικής τάξης μέσα από αυτές τις διακρατικές συμμαχίες και αφετέρου να στηρίξετε τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Το άρθρο 27 ΒΟΑ, το άρθρο 28 το ίδιο, όπου με το άρθρο 28 έχετε δώσει δυνατότητα στο ευρωπαϊκό δίκαιο να υπερισχύει ακόμη και του συντάγματος του εθνικού και των εθνικών νόμων. Και το άκρο νάωτον της σκιαμαχίας είναι η αντιπαράθεση που κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ περί ένταξης στο Σύνταγμα στις αναθεωρητές διατάξεις των ισοσχετισμένων προϋπολογισμών. Σοβαρά μιλάτε. Διαφωνείτε με αυτό? Όταν εδώ πέρα επιτρέπεται το ευρωπαϊκό δίκαιο να υπερισχύει του ελληνικού, δεν υπάρχουν κανόνες, μια σειρά κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου επιβάλλουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ενιαία ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ονομάζεται, όπου υπάρχουν οι κόφτες και τους οποίους έχετε νομοθετήσει πολύ δε περισσότερο, που εσείς οι ίδιοι δεν μιλάτε για ισοσχετισμένους προϋπολογισμούς, αλλά μιλάτε για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς μέχρι το 2060. Και μέχρι τότε θα έρθει και η τυπική συνταγματική κατοχύρωση των ισοσχετισμένων προϋπολογισμών. Δεν πειράζει το άρθρο 18, όπου μπορεί μέσα από το άρθρο 18 να παραχωρείται για εκμετάλλευση επιχειρηματικούς ομίλους ο ρηχτός πλούτος, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ορεινοί όγκοι, οι ακτές, οι αιγιαλοί, τα δασικά συστήματα. Διατηρείται ανέγκυχτα σε όλες τις συνταγματικές αναθεωρήσεις τα συνταγματικά προνόμια που κατοχυρώνουν τη δράση του ξένου κεφαλαίου και μέσα σε αυτά και το αφορολόγητο ουσιαστικά των εφοπλιστών. Ούτε κόμμα δεν τολμάτε να πειράξετε σε αυτά που διασφαλίζουν και θωρακίζουν τη δράση του ξένου κεφαλαίου και τα σκανδαλώδη προνόμια των εφοπλιστών. Διατηρείται την εργασιακή ομοιρία στο δημόσιο και ισχυρίζεται ότι σας επιτρέπει το Σύνταγμα να μετατρέψετε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε μόνιμες σε αορίστου χρόνου. Όμως δεν το αναθεωρείτε το συγκεκριμένο άρθρο. Διατηρείτε τα άρθρα που θωρακίζουν και προασπίζονται το σύστημα, όπως το άρθρο 48 για την κατάσταση πολιορκίας που στρέφεται ενάντια στον εχθρό λαό, ενάντια στον εσωτερικό κίνδυνο. Τι αλλάζετε? Πρώτον, συνταγματοποιείτε τα μνημόνια και κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές στο ασφαλιστικό, βάζοντας τον όρο ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, ποια είναι? Είναι η μήτρα των ανατροπών στο ασφαλιστικό σύστημα και της κατάργησης του κοινωνικού χαρακτήρα και τη συνταγματοποιείτε ως βασική αρχή. Δεύτερον, συνταγματοποιείτε την λογική της διαχείρισης και της αναδιανομής της ακραίας φτώχειας. Τρίτον, λέτε και καλά ότι διατηρείται υπό δημόσιο έλεγχο τα δίχτυα διανομής νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, ο δημόσιος τομέας, γίνεται εγγυητής με αυτόν τον τρόπο της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο νερό, στην ηλεκτρική ενέργεια και σε άλλους τομείς. Να υπάρχει ένας εγγυητής πρόσβαση σε δίκτυα τα οποία είναι πολύ ακριβά για να τα φτιάξουν. Και από αυτή την άποψη προχωράτε τέλος την περαιτέρω σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Ένας ομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στο πολιτικό σύστημα. Αλήθεια? Σε ποιο πολιτικό σύστημα? Σε αυτό το οποίο επιβάλλει όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που κυνηγάει, που καταργεί δικαιώματα της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων? Σε αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος? Εμείς λέμε όχι. Γιατί η πολιτική σταθερότητα τι βοηθάει? Βοηθάει ακριβώς την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής. Εμείς λέμε ότι ο λαός μέσα από την οργανωμένη πάλι πρέπει να δημιουργεί ρογμές στο πολιτικό σύστημα, να αδυνατίζει την ισχύ των από πάνω για να μπορέσει να έχει κατακτήσεις αλλά και μια δυναμική ανατροπής του ίδιου του συστήματος, το οποίο αποτελεί και τη μήτρα των δεινών που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Αυτή είναι η άποψη και η στάση του ΚΚΕ όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.